Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Radio Alchemy και στην εκπομπή μεταμουσικής με την Όλγα και την Κατερίνα. Να χαιρετήσουμε όσους μας ακούνε από κινητά και τάμπλετ μέσω των εφαρμογών TuneIn και App Mac του Radio Alchemy και βέβαια τα παιδιά που βρίσκονται στο chat, το Μάρκο, την Τένια, το Βασίλη και το Χρήστο Ζάντε. Και έχουμε εδώ κοντά μας και μία καλεσμένη την οποία θα προσφωνήσουμε σε λιγάκι. Να καλησπερίσω την αγαπημένη μας, πρώτα απ' όλα φίλη αγαπημένη, Άννα Μπιθικότσι. Καλησπέρα αγαπημένη Όλγα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές της συχνότητας. Έχουμε κοντά μας και τον Σωτήρη Δογάνη, ο οποίος είναι καθηγητής βυζαντινής μουσικής, πρωτοψάλτης, ερμηνευτής και πόσα άλλα, Σωτήρη. Καλησπέρα, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ευκαιρία να μοιράζουμε αυτές τις στιγμές κοντά σας. Δική μας η χαρά με τέτοιους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, φίλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, Ανούλα μου, με δύο λόγια που έχεις γράψει. Εκεί στο νότο της άδειας μας ζωής, ένα τραγούδι πάντα μας σώζει. Πάντα μας σώζει ένα τραγούδι, και ειδικά στις δύσκολες στιγμές και σε νύχτες λευκές. Η μουσική, λοιπόν, είναι... του Κώστα Νικολόπουλου, το Ράι Μαρίσα Μαρίου, και το τραγούδι εμπεριέχεται στο προσωπικό, στο βιβλίο μου, «Οι χειρές σιωπές του έρωτα». Θα πούμε σε λίγο για όλα αυτά. Άννα μου, είσαι μία καλλιτέχνητα, θα μας πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Ξέρω ότι έχεις κάνει πολλές σπουδές. Ξεκίνησες στις Καλόβριες, τελείωσες τη σχολή καλλιτεχνών, με άριστα. Πες μας τι άλλα έχεις κάνει. Έχω ξεκινήσει από την παιδική μου ηλικία. Μεγάλωσα αντί για παραμύθια, με τα τραγούδια. Αυτά ήταν τα πρώτα μου βιώματα, τα πρώτα μου παιχνίδια, θα έλεγα. Τα τραγούδια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Με ένα Γρηγόρη Μπιθικότσι, ο οποίος... Πατέρας, εξαιρετικός πατέρας, ξεχώρισες άνθρωπος. Πατέρα και... Μπόρεσα να τα ξεχωρίσω, γι' αυτό και όλα συσσωρώπησα. Άλλο ο Μπιθικότσις και άλλο ο πατέρας. Ο Μπιθικότσις είναι για όλη την Ελλάδα. Ο πατέρας ήταν για μας τα παιδιά του, την οικογένειά του. Θα ήθελα να μας πεις, Ανούλα μου, πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε άλλο, τι ετοιμάζεις αύριο. Λοιπόν, αύριο στον Ιαννό, οι πόρτες ανοίγουν 7.30 ώρα για το κοινό, με είσοδο ελεύθερη. Ξεκινάμε στις 8.30 ώρα μια μουσικοθεατρική παρουσίαση του βιβλίου μου «Οι χειρές σιωπές του έρωτα», το οποίο είχα παρουσιάσει στο Θέατρο Ορφέας, με τους εκλεκτούς φίλους μου που πάλι θα με τιμήσουν και τους ευχαριστώ. Αυτή τη φορά στην αφήγηση εγώ, ο Σωτήρης Οδωγάνης και η Μαρία Ιτσέγκου, δημοσιογράφος παρουσιάστρια. Στο δεύτερο μέρος θα είναι η μουσική στο πιάνο ο Νίκος ο Στρατηγός, στο μπουζούκι ο Μανώλης ο Μιχαλάκης, στο μπουζούκι της Βίκη Μοσχολιού. Στην κιθάρα η Αντιγόνη Μπούνα, κιθάρα και τραγούδι, ο Σωτήρης Οδωγάνης στο τραγούδι και θα μας κάνει την τιμή να έρθει να τραγουδήσει για μας ο Ηλίας ο Κλωναρίδης. Όλοι θα περάσουμε μια βραδιά, πιστεύω, ξεχωριστή και μια και είναι ο μήνας του έρωτα όπως τον γιορτάζει ο Ιαννός. Τον ευχαριστώ που συμπεριέλαβε την παράστασή μου, που βασίζεται στο σενάριο του βιβλίου μου και μιλάμε για αγάπη και τραγουδάμε την αγάπη. Και τώρα θα ήθελα έτσι ένα μέρος να ακούσουμε από την παρουσίαση που είχαμε κάνει τότε στον Ορφέα και περίπου θα πάρουν έτσι μια ιδέα όσοι δεν μας είχαν ακούσει. Είναι το «Νιώσε με» που τραγουδάει ο Σωτήρης Δογάνης με μια αφήγησή μου από το βιβλίο μου. Άννα μου, θα ήθελα να μου πεις, τι σε ενέπνευσε και έγραψες όταν οι χειρές σιωπές τραγουδούν τον έρωτα αυτό το βιβλίο, τι ακριβώς είναι, τι σε έκανε να γράψεις? Κοίταξε Όλγα μου, ο έρωτας, η αγάπη, είναι η πύλη όλων των θαυμάτων. Όταν γράφω, ανοίγω ένα παράθυρο και δραπετεύω. Και εκεί έχω ό,τι θέλω. Δεν υπάρχει χωρισμός, υπάρχουν όλα τα όνειρα, οι ελπίδες, όλα όσα δεν τολμούμε να ζήσουμε, τα καταγράφουμε. Και έτσι λοιπόν παίρνω την πένα μου, τη βουτάω στην κεντρική αρτηρία της καρδιάς και γράφω «Οι χειρές σιωπές του έρωτα». Είναι ένα κράμα πεζογραφίας και ποίησης,
είναι ένα βιβλίο στο οποίο έχω καταγράψει την ιστορία μιας μεγάλης αγάπης που αφήνει την κραυγή ενός απογορευμένου έρωτα μέσα από σκέψεις, προβληματισμούς και τα συναισθήματα. Πρωταγωνιστές του είναι ο 47χρονος Αλέξης που δεν υλοποίησε τα θέλω του γιατί ήταν εγκλωβισμένος στο κέλυφος της συμβατικότητας και μια κοπέλα, η 29χρονη Άννα που επέλεξε να αποτυπώνει πάνω στα χαρτιά της στιγμές της αξιολάτρευτης αθώας ενοχής τους. Μια Κυριακή κρίσιμης απόφασης για τη ζωή τους θα αναπτύξουν μια ιδιότυπη εσωτερική αντίσταση με θειασσότες ιδεολογίες που εκτελούνται, δυστυχώς την έκπτωση του πνευματικού κόσμου σήμερα και τις υποκριτικές πλάνες των κοινωνικών συντηρητισμών που δεν μας επιτρέπουν να ακουστεί αυτή η φωνή της καρδιάς που λέει «Χρωστάς αγάπη και για σένα». Τώρα φυσικά δεν θα σας πω τι θα γίνει μέσα από αυτό το βιβλίο, αν θα περάσουν την οδό της τόλμης ή θα παραμείνουν αβάγια στη βυθισμένη του ζωή. Απλά θα ήθελα να σου αφιερώσω μέσα στο βιβλίο αυτό που υπάρχει το CD που έχω απαγγείλει ένα κομμάτι σε μουσική του Κώστα Νικολόπουλου και την ορχήστρωση του Κώστα του Αγέρη που πήρε και το πρώτο βραβείο στο Voice πρόσφατα. Λέγεται «Οι χειρές σιωπές του έρωτα». Ας το ακούσουμε και ας το αφιερώσουμε σε όλους τους φίλους μας που δεν τόλμησαν να περάσουν αυτές την άλλη όχθη και να δώσουν την αγάπη που χρωστούν και για τον εαυτό τους. Ακριβώς. Έτσι, Όλγα μου. Άννα μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Τολμήσαμε άραγε στη ζωή μας να κάνουμε όσα ήθελε η ψυχή μας και σε πόσους ανθρώπους δεν πήγε η ζωή τους χαμένη, γιατί δεν άκουσαν αυτή τη φωνή που τους έλεγε μέσα τους «Τόλμα». Κοίτα, Όλγα μου, η αλήθεια είναι ότι αναρωτιέμαι πολλές φορές έχουμε εξομολογηθεί στον εαυτό μας όσα δεν τολμήσαμε να ζήσουμε. Πόσοι από εμάς κρύβουμε βαθιά ένα τρομοκρατημένο παιδί φουντωμένες σαν εκπλήρωτες λαχτάρες και πυρπολημένα όνειρα. Πόσοι η αξιαγάπητη δειλή και πόσοι οι τολμηροί. Αν πάλι παραδεχτούμε ότι είναι αδύναμοι όσοι δεν ρισκάρισαν, τότε θα γνωρίζουμε καλά ότι πολλές φορές δεν ρισκάρουν οι ευαίσθητοι. Οι μεγαλόψυχοι, οι χαμηλόντονων άνθρωποι, αυτοί που βάζουν τελευταίο τον εαυτό τους σε κάθε μεγάλη απόφαση. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν τολμούν αυτοί που ανέφερα αυτή τη στιγμή. Και αυτά όλα φυσικά τα συναντούμε και μέσα στις ηχηρές σιωπές. Και θα ήθελα τώρα να αφιερώσω σε όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου μας το τραγούδι «Πόσο μου λείπει σαν» που τραγουδάει ο Σωτήρης Δωγάνης, τον οποίο έχουμε και εδώ και με έχει τιμήσει και έχουμε συνεργαστεί χρόνια τώρα, θα τα πούμε και αργότερα. Και λέγεται «Πόσο μου λείπει σαν» και σας το αφιερώνω. Σωτήρη, θα ήθελα να μας πεις τώρα εσύ. Έχουμε την Ανούλα μας εδώ, την οποία όλοι αγαπάμε. Είναι ένας υπέροχος, γλυκύτατος άνθρωπος, αυτό ξέρουμε. Αυτό λατρεύουμε. Αλλά εσύ που είσαι πιο κοντά σε αυτό, θέλουμε να μας πεις και την άλλη πλευρά της Άννας, αν υπάρχει. Δύο λόγια για την Άννα και δύο λόγια για την Άννα. Πρόσεχε, τι θα πεις. Δύο λόγια για την Άννα. Ναι. Καταρχήν, όντως αισθάνομαι ευλογία το γεγονός ότι τα τελευταία 23 χρόνια είμαι τόσο πολύ κοντά της ως φίλος και συνεργάτης, όπως επίσης βεβαίως με την ευκαιρία αυτή να ομολογήσω και την παρουσία δίπλα της και δίπλα μου του συνθέτη του Κώστα του Νικολόπουλου, του οποίου βεβαίως και τις μελωδίες ήδη απολαμβάνουμε τόση ώρα. Αυτό που πραγματικά οφείλω να ομολογήσω για την Άννα είναι κάτι το οποίο συνεφαίνεται με τη φύση. Η φύση είναι ένα στοιχείο το οποίο συνεφαίνεται με τη ζωή. Γι' αυτό το λόγο και είναι πολυλατρεμένη η ζωή σε κάθε της εποχή. Καλοκαίρι, υπέροχο. Φθινόπωρο, υπέροχο. Χειμώνας επίσης υπέροχος και άνοιξη βεβαίως ευωδιαστή. Όπως επίσης θα μπορούσα να την παραλληλήσω, την Άννα, και με τη θάλασσα, που πραγματικά σε κάθε της εικόνα έτσι σημειώνεται απερίγραπτη. Πολλές και διαφορετικές. Και ιδιαίτερα μοναδική και ευχάριστη. Πολύ ενδιαφέρουσα όμως. Σωτή,
Πρόσεχε, η θάλασσα έχει και τρικυμίες. Και τι γίνεται στις τρικυμίες, δεν είναι ωραία. Πάντα ωραία είναι. Όταν είσαι από την ασφάλεια της ακτής και την απολαμβάνεις, είναι και αυτή πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι στα δύσκολα φαίνονται οι φίλοι και πολλές φορές λέω ότι στα δύσκολα σε θέλω, άνθρωπε, εκεί που κρατάς την αστραπή, εκεί που φυλάς το κομμένο γυαλί. Και εγώ πολλές φορές μπορεί σαν άνθρωπος να πληγώσω, να κόψω κάποιον, να του δώσω τη φωτιά να κρατήσει. Όταν όμως δεν το κάνεις από ιστροβουλία ή κακία, αλλά γιατί είσαι άνθρωπος και μπορεί να κάνεις και τα λάθη σου. Και ο άλλος μπορείς να συνεχίσει να σε φυλάει και με ματωμένα χείλη, να σου κρατάει το χέρι και με φωτιά μέσα. Σημαίνει ότι στα δύσκολα είναι δίπλα σου. Και γι' αυτό είμαστε φίλοι με κάποιους ανθρώπους χρόνια και συμπορευόμαστε με κάποιους ανθρώπους χρόνια. Αυτό που έχει σημασία είναι το γεγονός ότι ό,τι ακριβώς αποτυπώνει ως δημιουργός και ποιήτρια βεβαίως η Άννα, πηγάζει από την ίδια τη ζωή. Γι' αυτό το λόγο είναι και πανελληθινό. Γι' αυτό το λόγο και συνηφαίνεται με το ίδιο της το περιβάλλον, με το ίδιο της το στίγμα. Και γι' αυτό το λόγο και είμαι και πάρα πολύ ευτυχής για το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτή τη δημιουργία τυχαίνει να το κάνω και εγώ ένα μέρος από την δική μου εμπειρία, από την δική μου προσωπική έκφραση ως ερμηνευτής. Μπορώ να του κάνω μια ερώτηση? Παρακαλώ. Σωτήρη, αν πούμε ότι είσαι στην κορυφή, ποιο ελάττωμά μου θα βάζεις, μου έξω τόσα χρόνια, ποιο θα ήταν, για να το διορθώσω. Επιμένεις για τα αρνητικά. Ναι. Ελάττωμα. Δεν θα το έλεγα ελάττωμα. Το ασυμβίβαστό σου. Το ασυμβίβαστο απέναντι στην ψυχή σου. Όπως και να είναι αυτή, οποιαδήποτε στιγμή. Δεν είναι ελάττωμα. Είναι αυθόρμητη. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή μπορεί να έχω την έκρηξή μου, αλλά είναι τη στιγμή. Δεν θα προσποιηθώ. Δηλαδή, αν σου πω, παράδειγμα, φύγει από εδώ, εκείνη τη στιγμή θα σου το πω, γιατί με κάνει να νιώσει το έτσι. Μετά μπορεί να σου πω, συγγνώμη, τι σου είπα, σε στεναχώρησα. Λοιπόν, να συνοψίσουμε για την Άννα την θαλασσινή, την ανταριασμένη καμιά φορά, την Άννα την ηλιόλουστη, την Άννα την ανοιξιάτικη, την Άννα την δροσερή, που με κάνετε να αισθανθώ Άννα της Άνοιξης. Η Άννα με τις χίλιες μορφές, τις όμορφες. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Πάντα Άννα, είναι πάντα η Άννα, ό,τι και να, όπως και να παρουσιάζεται. Έχει αυτή τη μουσικότητα μέσα της και στο στίχο γίνεται ένα με τη μουσική. Γίνεται ένα. Είναι η μουσική, ο στίχος, τα λόγια. Είναι καταπληκτική. Ευχαριστώ. Και εδώ θέλω να προχωρήσουμε σε μία συνεργασία σου με τον Γιάννη. Τον Γιάννη, τον διεθνής φημής, τον διεθνούς συνθέτης. Ναι, τον δικό μας, επειδή έχεις συνθέτες με Έλληνες συνεργάσεις, και αυτό είναι μια μεγάλη μορφή. Να σου πω πώς έγινε. Είμαι στην Καλαμάτα, σε ένα ορεινό χωριουδάκι, σε μια ταβέρνα, όπου εκεί βρίσκεται ο Γιάννη τότε με την Λίντα Εύανς. Και πλησιάζω να τον χαιρετήσω, αυθόρμητα, έτσι όπως είμαι αυθόρμητη, λέω είμαι η Άννα. Η Μπιθικότση, η κόρη του Γρηγόρη, μου λέει, σε έχω παρακολουθήσει στην πορεία σου και μου αρέσει ο τρόπος που γράφεις. Τι θα έλεγες τις μελωδίες μου να τις ντύσεις με στίχο, δεν το έχω ξανακάνει, μου λέει ποτέ. Πραγματικά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, οπωσδήποτε ήταν τιμή και έκανα δύο συνθέσεις, τις οποίες τραγούδησε η Μπέση Αργυράκη. Και θα ήθελα έτσι να τις ακούσουμε ίσως και για πρώτη φορά, γιατί έχουν μεταφραστεί και όλα και στο εξωτερικό και έχουν παρουσιαστεί. Είναι το ένα το «Λευκή σιωπή» και το άλλο «Σε αναζητώ», σε δύο κλασικές μελωδίες του Γιάννη του Χρυσομάλη. Ας ακούσουμε λοιπόν την Μπέση Αργυράκη στο «Λευκή σιωπή» και θα πούμε μετά ποιος τον ενορχίστρωσε και ποιος έβαλε το χεράκι του το μαγικό εδώ από την Ελλάδα. Ανούλα, θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο στο Γιάννη, στη μεγάλη μορφή αυτή και στη συνεργασία. Θα μας πεις δύο λόγια παραπάνω? Βεβαίως, ο Γιάννη είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης, οπωσδήποτε, και άνθρωπος. Είχαμε έτσι την ανθρώπινη σχέση. Τα καλοκαίρια ερχόταν στην Καλαμάτα με την μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή, την κυρία Φιλίτσα τότε.
η οποία μας είχε ενώσει, την αγαπούσε, της είχε τρομερή αδυναμία. Και μετά το φευγείο της μητέρας του και εκείνος έτσι δίπλωσε τα φτερά του και το πήρε λίγο από κάτω, γιατί της είχε μεγάλη αδυναμία της μητέρας του. Συνεχίζουμε έτσι την συνεργασία μας, τη φιλία μας. Ήμασταν και στο Ηρώδιο όταν είχε έρθει και παρουσιάσαμε και εκεί πρώτα τα τραγούδια, τότε που είχε έρθει κάτω από την Ακρόπολη και έδωσε τη μεγάλη του συναυλία. Ήμασταν μέσα, τότε ήταν και ο πατέρας μέσα, καμάρωνε, που ακουγόντουσαν τα τραγούδια του παιδιού του. Και τώρα θα ήθελα έτσι να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τον Γιάννη και μετά να πάμε παρακάτω, που είναι το «Ένα σκύπος όνειρα», «Σαν να ζητώ». Άννουλα μου, σε είχα δει τα καλοκαίρια από το 9, 10, 11, 12, σε ένα από αυτά, που είχες κάνει, έτσι, είχες ταξιδέψει σε Ελλάδα και εξωτερικό σε μια μουσική παράσταση. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, 1922 μέχρι 2005 που έκανες, που λεγότανε «Με ένα τραγούδι θα σου θυμίσω». Είχες ερμηνευτές εκεί, το Κώστα τον Κάραλη, το Καράλι, το Σωτήρι τον Δογάνη και τη λαϊκή σου ορχήστρα Άννας Μπηθηκότση, επίσης και την Ελένη Τίμου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις κάτι για αυτή τη συνεργασία που έκανες στις συναυλίες με την Ελένη. Λοιπόν, έχω δημιουργήσει από το 2001 τη Λαϊκή Ορχήστρα Άννα Μπηθηκότση και έχουμε ταξιδέψει μαζί με τους μουσικούς, τον Σωτήρη Δογάνη σαν βασικό πάντα ερμηνευτή και μας πλαισιώνανε ενδιάμεσα και άλλα ονόματα σαν αυτά τα οποία προανέφερες. Και έχουμε ταξιδέψει πάνω από 500 πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό με είσοδο ελεύθερη. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης ελεύθερα μπήκε στην καρδιά κάθε Έλληνα και ο κάθε Έλληνας για να μπορέσει να τον φτάσει και να τον ταξιδέψει στην Αθανασία με το ιστόρημά του, αγόραζε τα δισκάκια του, πήγαινε να τον ακούει. Οπότε τώρα είναι σαν να τους καλώ σε μια γιορτή και να τους λέω πληρώστε το γλυκό. Κάπως έτσι το βλέπω και δεν το θέλω. Έτσι, έτσι λοιπόν είχα τη χαρά σε αυτές τις παραστάσεις, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες υπογράφω σαν συγγραφέας, γιατί βασίζονται στο βιβλίο μου, όπως το προανέφερε σε Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005, από το οποίο κυκλοφόρησε από τα ελληνικά γράμματα. Το έκανα λοιπόν σενάριο και λόγο το λόγο, εικόνα την εικόνα, τραγούδι το τραγούδι. Ζωντανεύουμε επί σκηνής τη ζωή και το έργο του μύθου Γρηγόρη Μπηθηκότση και μέσα από τα δικά μου μάτια τις ιστορικές και βιωματικές μου μνήμες. Εκείνη την περίοδο λοιπόν θυμάμαι είχες έρθει στην Μυτιλήνη, είχαμε κάνει 6 παραστάσεις σε όλους τους δήμους στη σειρά. Καταπληκτικές παραστάσεις, καταπληκτικές. Εκεί γνωριστήκαμε κιόλας και ήταν πολύ όμορφο αυτό. Με την Ελένη λοιπόν ξεκινήσαμε μία συνεργασία. Πριν έρθει στις παραστάσεις, την καλέσω να έρθει και με τίμησε με την παρουσία της και εκείνη, στη δισκογραφία. Της άρεσε ο τρόπος που έγραφα και μου λέει: «Άννα, θέλω να μου γράψεις κάποια τραγούδια». Κάναμε αρκετά, κάναμε και επιτυχίες. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστούμε τώρα, έτσι, ένα από αυτά που είναι τα μαύρα φεγγάρια μου, το ζω. Σε μουσική Μιχάλη Καπούλα. Αν όμως έχω ακούσει να απαγγέλεις και στην Απανεμιά και σε πολλές άλλες έτσι, υπέροχα, έχεις μια καταπληκτική φωνή, μουσική θα έλεγα. Ευχαριστώ. Το είπα και προηγουμένως ότι γίνεσαι ένα με τη μουσική και μιλάς πραγματικά στην καρδιά μας. Εκείνη την ώρα συνδεόμαστε απόλυτα με τον ήχο της φωνής σου, με το με τόνο. Βοηθάτε και... να το κάνω αυτό, γιατί συμμετέχετε. Ναι, αλλά είναι σημαντικό την ώρα που εσύ απαγγέλεις, εσύ στέλνεις αυτή τη σύνδεση. Και οι άλλοι από κάτω βέβαια είναι ανοιχτοί. Σίγουρα. Θα ήθελα λοιπόν... Θα θέλαμε, γιατί δεν σκέφτεσαι να βγάλεις ένα CD με απαγγελία. Να σου πω, δεν το έχω σκεφτεί αυτό και δεν νομίζω ότι είναι και απαραίτητο, γιατί εγώ γράφω. Αυτό που κάνω είναι γιατί αισθάνομαι πολλές φορές να βάλω φωνή στις λέξεις μου. Και τα απαγγέλω μόνο μου έτσι στο σπίτι, στο στούντιο που έχουμε, το home studio, και τα ανεβάζω στο YouTube, τότε που ήταν και η ωραία περίοδος εκείνη του YouTube, που κάναμε όλοι, ανεβάζαμε τα τραγούδια μας, ακουμπάγαμε την ψυχή μας, μετά έγινε και αυτό απρόσωπο και γυρίσαμε στο Facebook όλοι. Ναι, αλλά εγώ που σε έχω ακούσει με μουσική επένδυση... Μην βάζει ιδέες τώρα. Επιμένω. Και εκεί θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε την ερωτική Ιθάκη. Βεβαίως. Μπορούμε να τα ακούσουμε. Πού ήσουν αγάπη μου,
που ήσουν χαμένος, αφού ήσουν ριζωμένος αιώνες πάντα εδώ, που ήσουν φεγγάρι μου, που ήσουν κρυμμένο, αφού ήσουν χρεωμένο σ' αυτό τον ουρανό, που ήσουν ανάσα μου, στεριά μου, θάλασσά μου, αφού ήσουν το φως μου, το άλλο το μισό μου, που ήσουν ανάγκη μου, που ήσουν ζωή μου, δύση και ανατολή μου, φιλί μου ακριβό. Σε ευχαριστώ και σ' αγαπώ στο άπειρό σου πλέον, κι όσο κρατήσει το όνειρο αυτές τις λέξεις μάτια μου, άσε με να στις λέω. Πάλι απόψε λογισμοί με φέρανε κοντά σου, στην ταπεινή στεριά σου, στη θάλασσα αγκαλιά σου. Πάλι απόψε στο χασμί με πνίξαν στο βυθό σου, να με έσωσε το όνειρο και ένα φιλί δικό σου. Κλαίει η ψυχή σαν το πουλί και η νύχτα φλογισμένη, η ανάσα μυρωμένη, καρδιά μου ερωτευμένη. Είναι ευλογία να αγαπώ, στα μάτια σου να κατοικώ, για σένα ναι να τραγουδώ, το δύσκολο είναι το απλό. Βράδια σε, μη μου απαρνηθείς, ανατολή μου μην αργείς, είσαι το άλλο μου μισό, τώρα υπάρχω, τώρα ζω. Στη ζεστή ανθισμένη αγκαλιά σου, στο δικό σου ακριβό ουρανό, επιστρέφω καρδιά μου κοντά σου, για να υπάρχω, να ελπίζω, να ζω. Μου είχε λείψει η αντρική ματιά σου, το κορμί σου που τόσο ποθώ, το φιλί, η αφή, η φωτιά σου, στη μυθάκι σου πάλι γυρνώ, με τα μάτια κοιτώ τα δικά σου, στις καρδιά σου τη φλέβα χτυπώ, όλα επίπεδα ξένα μακριά σου. Μη ρωτάς, πες μου απλά, σ' αγαπώ. Ξημερώνει, τα μίλια τελειώνουν, θα σ' αγγίξω εαυτέ μου ξανά, τα δυο μάτια μου κοίτα φουρκούν, στέγνωσέ τα με αγάπης φιλιά. Σα φάρος ο ήλιος αναβοσβήνει δυνατά, στην πράσινη θάλασσά σου, την απροτόνηρο πολύ σου, στα νεπόμονα νερά σου που απόψε κολυμπώ. Περαστικές σας σύννεφα οι σκέψεις σου μιλάνε, φεγγάρια σε ζητάνε, γιατί είσαι ουρανός. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να σου κάνω άλλη μια ερώτηση, Άννα μου. Πώς βλέπεις εσύ την Ελλάδα του σήμερα, πώς αντιστέκεσαι στην ελληνική πραγματικότητα? Παρόλο που δεν δηλώνεις τραγουδίστρια, σε έχω ακούσει να τραγουδάς στο Ελλάδα ώρα 0. Για πες μου. Βλέπω, ξέρεις πολλά, σαν και μαρτυριάρα. Λοιπόν, να πω πώς αντιστέκομαι και πώς βλέπω την Ελλάδα του σήμερα. Η Ελλάδα μας σήμερα, δυστυχώς, ματώνει. Τα παιδιά μας χάσαν την ελπίδα τους, τα όνειρά τους, και σε αυτό ευθυνόμεθα όλοι εμείς. Εάν δεν αντισταθούμε, εάν δεν ενώσουμε αυτή την κραυγή που πρέπει να βγάλουμε από μέσα μας και να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας, γιατί όλοι βολεμένοι κάνουμε την αντίστασή μας, είτε μέσα από το Facebook, είτε μέσα από
το τι θα συζητήσουμε ο ένας με τον άλλον, τέτα-τέτ. Και καθόμαστε στα σπίτια μας. Κάποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους. Εμείς παραμένουμε, αν δεν κατεβούμε όλοι στους δρόμους, να φωνάξουμε για την εκτελεσμένη ελπίδα, για τα εκτελεσμένα όνειρα. Αύριο θα ντρεπόμαστε να κοιτάξουμε τα παιδιά μας στα μάτια. Οι εποχές είναι άγριες και κουρσάρικες και η Ελλάδα είναι τόσο χιλιομπαλωμένη, τόσο ταλαιπωρημένη, τόσο κατακρεουργημένη από υποσχέσεις, από λόγια. Κάποια στιγμή πήρα μολύβι και χαρτί και έγραψα το «Ελλάδα ώρα μηδέν» και του βάλα τη φωνή μου, που ήταν η δική μου κραυγή, η κραυγή της ψυχής μου, χωρίς να είμαι τραγουδίστρια, γιατί το δηλώνω έτσι για να μην κρυθώ σαν τραγουδίστρια, γιατί έχω πατέρα έναν μύθο, οπότε θα είναι η αεροσυλία να πω τη λέξη μόνο τραγουδό. Ερμηνεύει η ψυχή μου τα λόγια της κραυγής μου. Ας ακούσουμε λοιπόν την Ελλάδα ώρα μηδέν να καταλάβεις πώς βλέπω εγώ την Ελλάδα σήμερα. Η Ελλάδα μας έχει ανάγκη και δεν είναι τυχαία η επιλογή και η ερώτηση. Πάλι μουσική Κώστας Νικολόπουλος και ενορχήστρωση. Σωτήρη, θα ήθελα να μας πεις και εσύ δύο λόγια για την Ελλάδα του σήμερα, πώς τη βλέπεις. Σαν ερμηνευτής, ποια είναι η δική σου αντίσταση, την οποία κάνεις. Πες μας δύο λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ποια είναι η δική μου αντίσταση. Η προσπάθεια προκειμένου να γνωρίσω τον εαυτό μου μέσα από την ποίηση, αλλά και τη ζωή της μελωδίας που καλούμε να ερμηνεύσω. Αυτός ο αγώνας είναι για μένα συνυφασμένος με την υποχρέωση να θυμάμαι. Δυστυχώς, σήμερα πάψαμε να θυμόμαστε. Γι' αυτό το λόγο ξεχάσαμε να θυμόμαστε. Γι' αυτό το λόγο και δεν έχουμε μνήμη. Και γιατί δεν έχουμε μνήμη, διότι δεχτήκαμε να στήσουμε τις ψυχές μας στο εκτελεστικό απόσπασμα. Σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα που ουσιαστικά μας χάρισε σφαίρες εφημέρης ευτυχίας εντός εισαγωγικών. Ξεχνώντας ακριβώς τις ρίζες μας, ξεχνώντας τη μυρωδιά του ζυμωτού ψωμιού, το οποίο ακούσαμε προηγουμένως τραγουδιστά από την φωνή της ψυχής της Άννας. Αυτή λοιπόν είναι η αντίστασή μου, οι μνήμες μου. Είμαι από το Ρέθυμνο της Κρήτης, από ένα πολύ μικρό αλλά ιστορικό χωριό, από τις Αλώνες. Εκεί λοιπόν γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία δεν έμαθαν ποτέ την ελληνική γλώσσα ως γραφή. Όταν καλούνται να ψηφίσουν, θυμάμαι, σημείωναν το σημείο του σταυρού ως υπογραφή. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο μιλούσαν ήταν παραλληλισμένος με τη θυμοσοφία, διότι όλα τα γεγονότα της καθημερινότητας τα μοιραζόντουσαν σε 15 σύλλαβο, σε μαντινάδες, αλλά προσέφεραν ανθρωπιά, πρεπιά, αξιοπρέπεια, ομορφιά, χρώμα, ελευθερία, αγώνα, ελπίδα, πίστη. Πίστη, παιδιά. Πίστη. Σήμερα προσπαθούμε με κάθε μέσο να εκλογικεύσουμε το άλογο σε μια πατρίδα που γέννησε το άπαν. Αυτή λοιπόν είναι η αντίστασή μου και αυτός είναι ο αγώνας μου, αυτή είναι η επανάστασή μου ως καλλιτέχνης και ως συμμαθητής της γνώσης. Γι' αυτό έβαλε και φτερά στη ρίζα στο καινούριο του το άλμπουμ με τα φτερά της ρίζας, όπου ζωντανεύει την παράδοση και μας την παραδίδει έτσι πιο κοντά μας, μέσα από μια νέα ενορχιστρωτική άποψη, και θέλω να τον συγχαρώ, να του πω μπράβο Σωτήρη και συνέχισε πάντα έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά ένας δεκάλογος, συμπληρωμένος από ουσιαστικά ρεζίτικα τραγούδια και τραγούδια της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας, όπου η θεματολογία τους
πραγματικά ζωντανεύουν τον αρχαίγωνο Έλληνα ως το μέγα θαύμα της φύσης στον κόσμο. Επιστροφή στις ρίζες μας. Ακριβώς. Έτσι, ναι. Εγώ θα πω ότι ο Σωτήρης Οδωγάνης όσο όμορφα μπορεί να τραγουδήσει το έντεχνο, ακόμα πιο όμορφα μπορεί να τραγουδήσει το ριζίτικο, μπορεί να τραγουδήσει το παραδοσιακό μας, αλλά ακόμα πιο όμορφα μας τραγουδάει και το νυχτερινό παράπονο, το οποίο θα ακούσουμε σε στίχους μου και μουσική του Κώστα Νικολόπουλου. Θα ήθελα να πω στους ακροατές μας ότι η Άννα δεν είναι μόνο στιγουργός, είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι και ζωγράφος. Έχετε αποφοιτήσει από τη Σχολή Καλλοντεχνών και πάνω στη ζωγραφική, έτσι, κάτι λίγο μικρό κοινό που έχουμε κι εμείς. Όχι μικρό, εντάξει. Είσαι καταπληκτική ζωγράφος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν, εσύ πώς θα ζωγράφισες τον εαυτό σου, να ζωγραφίσεις με λόγια αυτή τη στιγμή την Άννα πίσω από τα φώτα. Θέλω τις δικές σου αθέατες στιγμές. Να μου τις ζωγραφίσεις με λόγια. Να ξεκινήσω από τη μικρή Ανούλα, από εκείνο το κοριτσάκι που έμενε στη Μυκηνών 5 στο Περιστέρι, σε εκείνο το σπιτάκι που τόδερνε ο αγέρας και η βροχή και που από την τρύπια στέγη μας έμπαζε η βροχή και εμείς λέγαμε ότι, εγώ μάλλον, πίσω από τις αθέατες αυτές στιγμές μου έλεγα ότι κοινωνούσα το δάκρυ του Θεού. Το σπίτι μας είχε, το δωμάτιό μου, υγρασία και η μάνα είχε βάψει το δωμάτιο ροζ και ο πατέρας είχε ζωγραφίσει χελιδονάκια. Είχε κόψει η μητέρα μου με πατρόν έτσι, το σχήμα του χελιδονιού, το είχε βάλει πάνω στο τουβάρι, μετά το έβγαλε και ο πατέρας εκεί έβαφε το χρώμα το μαύρο. Κάθε χελιδονάκι του δίνε και ένα όνομα. Το ένα το είχα ονομάσει, θυμάμαι, Γρηγόρη, τον μπαμπά μου, το άλλο Θεοκλία, τη μαμά μου, το άλλο ήταν μια αγαπημένη μου φίλη Νίκη, το έλεγα Νίκη. Αγάπη, το άλλο το χελιδονάκι, ελπίδα. Τα χρόνια πέρασαν, το σπίτι γκρεμίστηκε, τα χελιδονάκια φύγανε. Κάποια στιγμή μεγάλωνα κι εγώ, έφτιαξα τη ζωή μου, κάποια στιγμή η πρώτη μου ζωή γκρεμίστηκε, πίσω από τα φώτα έκλαψα, οι γονείς μου χωρίσανε γιατί τότε που υπήρχε στο σπίτι μας ένα πηγάδι και μου λέει ο πατέρας εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα ότι εγώ κάποτε θα γίνω μεγάλος τραγουδιστής και θα με ξέρει όλη η Ελλάδα. Και μου δίνε πετρούλες να ρίχνω μέσα σε αυτό το πηγάδι και κάθε πέτρα ήταν και μια ευχή. Έκανα πολλές ευχές, αλλά ξέχασα να κάνω τη σημαντικότερη. Να μείνει η οικογένειά μας μια εκκλησιά ορθή. Και έτσι γκρεμίστηκε αυτό το οικοδόμημα και πίσω από τα φώτα έκλαψα πάλι. Τον αποχαιρέτησα, τον έβλεπα. Στον δρόμο πολεμήθηκα πάρα πολύ. Δεν έφτασα εδώ που έφτασα όλοι μου σαν αναμπηθικότσι, αλλά σαν ένα ματωμένο κορίτσι, έφηβη γυναίκα που έπεσα σε γκρεμούς, αναρριχήθηκα, ματωμένη, με σωθικά ξεσκισμένα, αλλά είπα κάθε διαδρομή είναι απαραίτητη και στο πιο μεγάλο σπαραγμό μου ήρθε το ξύπνημά μου. Ξαναστάθηκα στα πόδια μου, πολλές φορές ένιωσα ότι έπεσα από μια πολυκατοικία, ουρανοξύστη μάλλον θα πω, διαμελίστηκα, ξαναβρήκα τα κομμάτια μου, συναρμολογήθηκα, έγινα η Άννα και έφτασα σε ένα σταυροδρόμι που έπρεπε να επιλέξω ή την εκδίκηση ή την αγάπη και τη συγχώρεση. Και επέλεξα, όχι επέλεξα, από μόνο του, στα βήματά μου που τα οδηγεί η ψυχή μας τελικά, να συγχωρώ και να αγαπώ και γι' αυτό πληγώνομαι και συνεχίζω να πληγώνομαι. Και κάποια στιγμή, επειδή ξεχνάω και αυτό είναι, δεν ξέρω αν είναι προτέρημα ή ελάττωμα, συγχωρώ, δηλαδή αν έρθεις εσύ τώρα και μου κόψεις το χέρι και μετά έρθεις την επόμενη μέρα και μου πεις συγγνώμη βρε Άννα που σου κόψεις το χέρι, μπορώ να σου πω μα δεν μου το κόψεις εσύ, μόνο του κόπηκε γιατί δεν θέλω να σε στενοχωρήσω. Και κάποια στιγμή, επειδή πληγώθηκα και σαν γυναίκα, έτσι, σαν θηλυκό, έτσι δεν είναι, έγραψα ένα στίχο που με αντιπροσωπεύει 100%, μέσα εκεί συναντάς την Άννα και όσοι με ξέρουν, ίσως να μην με ξέρουν και έτσι. Και έβαλα τη φωνή μου και τραγούδισα την Άννα. Είναι «Καρδιές που είναι ναυάγια». Ας το ακούσουμε έτσι για να δούνε όσοι δεν με ξέρουν αυτή την Άννα που δεν άφησα να δουν. Πόσους συνοδοιπόρους έχουμε, Άννα μου, σε αυτή τη μοναξιά, στη μοναξιά του πλήθους. Πόσοι την έχουν ζήσει.
Εσύ την έκανες τραγούδι. Τη μοναξία του πλήθους, ναι. Γίναμε πολύ και μείναμε μόνοι. Με αυτή τη σκέψη, μαζί με τον Σωτήρη Δογάνη και τον συνθέτη τον Μιχάλη τον Τερζή, στο σπίτι του Σωτήρη, μέσα από σκέψεις, μέσα από ψαξίματα, βγήκαν οι στίχοι ενός άλμπουμ, το οποίο ερμήνευσε ο Σωτήρης Δογάνης, με τη συμμετοχή του Βασίλη Σκουλά και της Σοφίας της Τσέρου. Και βγήκαν τραγούδια αληθινά, με ζωή, που καταργούν τη μοναξιά του πλήθους, γιατί τελικά ο άνθρωπος γίνεται άγιος μέσα από τα τραύματά του και μέσα από τις εμπειρίες του. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Σωτήρη Δογάνη και μετά θα μας μιλήσει, αν θέλει και ο ίδιος, να μας πει δύο λόγια, την μοναξιά του πλήθους, αλλά αφού ακούσουμε με το Σκουλά το Μένα Ριζίτικο. Τους ευχαριστώ για τους δύο που το ερμήνευσαν τόσο ωραία. Σωτήρη, θα ήθελα να μας μιλήσει και εσύ για τη μοναξιά του πλήθους και τη συνεργασία σου με την Άννα, σαν στιχουργό για αυτό το άλμπουμ. Να μας πεις κάποιες στιγμές που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας, που έζησες μέσα σε αυτή τη συνεργασία γι' αυτό. Αυτή η πραγματικά συνεργασία ήταν μία πραγματική ιερουργία, θα μπορούσα να πω, ακριβώς για το γεγονός ότι ούτε στιχουργικά, αλλά ούτε και συνθετικά, δεν υπήρχε τίποτα στο σιρτάρι. Μία δουλειά η οποία μοιράστηκε δημιουργικά ισομερώς ανάμεσα σε μένα, την Άννα Βηδικότση και τον Μιχάλη Τερζή, με έμπνευση, θα μπορούσα να πω, από τα σωθικά μου, ακριβώς για το γεγονός ότι και εγώ σαν ερμηνευτής είχα πραγματικά την εσωτερική ανάγκη τραγουδιστά, ερμηνευτικά, να απευθυνθώ στον άνθρωπο, φωνάζοντάς του, «Άνθρωπε, πού είσαι?» Έτσι. Και έτσι λοιπόν, με έναν απίστευτα ευρηματικό τίτλο που υπέγραψε η Άννα μας στη μοναξιά του πλήθους, με αυτά τα τραγούδια κοινώνησα αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι στη μοναξιά του πλήθους, το ταξίδι της φλόγας, όπως εκείνης του Διογέννη, ανάμεσα στο απρόσωπο πλήθος, προκειμένου να φωτίσουμε πρόσωπα. Από το πλήθος, από το πλήθος, να ξανανιώσουμε πρόσωπα. Από σκιές, να ξανανιώσουμε πρόσωπα. Αυτό σημαίνει επικοινωνία. Μέσα από αναζητήσεις, μέσα από αναζητήσεις ζωής, μέσα από αναζητήσεις εμπειριών, μέσα από την ανάγκη να αγαπήσουμε, μέσα από την ανάγκη να συναντήσουμε ως ερωτόκριτοι τις αρετούσες μας. Ωραιότατα. Φτάνοντας στο σημείο, πράγματι, ένα από τα 10 τραγούδια αυτού του άλμπουμ, του τελευταίου μου άλμπουμ με έντεχνο χαρακτήρα, να συναντήσουμε πραγματικά αυτές τις δύο φυσιογνωμίες να προσποποιούν όλων μας τις αναζητήσεις. Και τον σύγχρονο ερωτόκριτο και αρετούσα. Έτσι, ακριβώς. Θεωρώ πολύ μεγάλη μου χαρά το γεγονός ότι αυτούς τους υπέροχους στίχους, αυτόν τον υπέροχο στιχουργικό διάλογο στα πλαίσια αυτής της υπέροχης μελωδικής γραμμής, να την μοιραστώ, να τα μοιραστώ όλα με την υπέροχη επίσης φωνή της Σοφίας Τσέρου. Ακούσουμε. Ανούλα μου, θέλω να σου πω ότι ξέρω πως ο Αντώνης Καλογιάννης ήταν αγαπημένος φίλος και συνεργάτης με τον πατέρα σου, τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι. Και εσύ έχεις συνεργαστεί μαζί του. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία?
Λοιπόν, με τον Αντώνη, ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες, ήταν πάρα πολύ δεμένοι φίλοι, δεν τραγούδαγε ο πατέρας μου πουθενά, αν δεν ήταν και ο Αντώνης μαζί του, απαιτούσε να είναι ο Αντώνης μαζί στο σχήμα. Κάποια στιγμή μου λέει, με έβλεπε εκεί να γράφω, μου λέει, έλα εδώ βρε, να γράφεις ωραία. Έγραψα κάποια τραγούδια, κάποιους στίχους, το οποίο δυστυχώς δεν έβαλα την υπογραφή μου, γιατί ο πατέρας μου δεν ήθελε με τίποτα να λένε τα παιδιά του ότι δουλεύουν. Οπότε τα οικειοποιηθήκανε άλλοι, μόνο στην ΑΕΠ υπάρχω, με το όνομά μου, δεν θέλω να τα πω, δεν είναι σωστό. Θα πω όμως ότι δεν ήταν λάθος μου όταν τραγούδησε το στίχο που πρωτοέβαλα το όνομά μου, που λέγεται «Ήταν λάθος μου». Γνωρίσαμε λοιπόν την Άννα την ευαίσθητη, τη Λυκιά, τη στιχουργό, την καλλιτέχνηδα, τη ζωγράφο. Αλλά εγώ βλέπω και μια άλλη Άννα. Μια άλλη. Την... βέβαια, είπαμε, έχει πολλές μορφές η Άννα. Είναι, έχει εποχές, έχει... Και τη γυναίκα, την αισθησιακή, αυτή την ομορφιά. Για πες μας λοιπόν κάτι για αυτή την Άννα που βγαίνει, φαίνεται, ξεχυλίζει. Για αυτήν δεν θα πρέπει να μιλήσω εγώ. Εγώ θέλω να μιλήσεις εσύ. Και ίσως... Όχι, να πω κάτι. Σαν γυναίκες. Σαν γυναίκα. Θα πω εγώ πώς θα ήθελα να είναι η γυναίκα. Έτσι. Η γυναίκα πρώτα-πρώτα πρέπει να αφήνει τον άντρα να νομίζει ότι είναι έξυπνος. Καλό. Να κάνει λίγο τη χαζούλα. Θα πρέπει η γυναίκα, όχι να σοβαρευτούμε τώρα, ναι. Η γυναίκα πρέπει να είναι χαριτωμένη, να έχει θηλυκότητα, να προσέχει τον εαυτό της, να μην είναι με τη ρόμπα, με τις αγιονάρες, ξέρω εγώ, με τα μπικουτί μέσα στο σπίτι κτλ. Θα πρέπει, αν θέλει να κρατήσει τον άντρα, η γυναίκα θα πρέπει να είναι θηλυκό. Με τη χαριτωμενιά της, με την τζακπινιά της, με το πειραγμά της, με το νάζι της, με το αισθησιασμό της, ακόμα... και το πώς θα ντυθεί, πώς θα ξαπλώσει, πώς θα ξυπνήσει, όλα τα πάντα. Λοιπόν, εγώ και αυτό το έχω περάσει μέσα από τραγούδια. Σε ένα τραγούδι που τραγούδησε η Χριστιανά, έχουμε κάνει συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες, έχω κάνει, σε μουσική Νικολόπουλη, τώρα πάλι, το αφορμή. Για να δούμε τώρα τι αφορμή πρέπει να πάρουν θα... οι υπόλοιπες γυναίκες. Για να δούμε. Ας τη δώσουμε λοιπόν. Μέσα από το στίχο πώς τον βλέπω εγώ. Ναι, αυτόν αυτό, το θηλυκό χαρακτήρα. Θα σου πω μια λέξη η οποία. Ο περισσότερος κόσμος, έτσι, την έχει νιώσει μέσα του. Προδοσία, Άννα. Έχεις νιώσει την προδοσία? Αχ, ποιος δεν την έχει νιώσει? Ποιος δεν έχει προδοθεί και ποιος δεν έχει προδώσει, λίγο πολύ. Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο που είχε και φιλότιμο, τον Ιούδα, ο οποίος κρεμάστηκε. Πόσοι προδοθήκαμε, πόσοι προδώσαμε και κρεμαστήκαμε ή κάποιοι που μας πρόδωσαν κρεμάστηκαν. Δυστυχώς, αυτή τη λέξη δεν μπορείς να την, με τη χρώματα να την σκιαγραφίσεις, έτσι, να την βάψεις. Εγώ την έβαψα με κάποια λόγια, την έκανα τραγούδι. Την τραγούδισε ο Μυτιλινέος, ο οποίος είχε τραγουδήσει τις αμφιβολίες μουσική και στίχους του πατέρα μου. Και κάποια στιγμή ήρθε στο σπίτι και μου λέει, Άννα, εγώ τραγούδισα τον Γρηγόρη στις αμφιβολίες. Θέλω να μου γράψει ένα τραγούδι. Για προδομένους. Και του γράψα, για προδομένους γράψε κάτι. Ας το ακούσουμε λοιπόν, όσοι προδοθήκαμε και όσοι έχουν πληγωθεί πάρα πολύ από αυτήν την ατιμία που λέγεται προδοσία. Ναι. Λοιπόν, Ανούλα μου, θέλω να θυμίσω κάτι που είπε ο ηθοποιός ο Ντίνος Καρύδης. Είναι σημαντικό νομίζω, θέλω να το μνημονεύσω. Λέει, θυμάμαι ένα βράδυ, Γρηγόρη, σαν μίλουσες στον πατέρα σου, που είχες κάνει τα χέρια σου χωνή και μου τραγούδησες τ' αυτή. Πού να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο δάκρυ. Το θυμάμαι, λέει, με συγκίνηση, ο Ντίνος. Η ψυχή σου, Γρηγόρη, είναι εδώ, λέει. Συμφωνώ κι εγώ, Άννα. Στην Άννα σου, στην Άννα μας, στην ταλαντούχα, στην ευαίσθητη συνέχειά σου, Γρηγόρη Πιθηκότση. Ανούλα μας, είσαι αυτό ακριβώς. Να πω ότι συγκινούμε και μόνο που ακούω αυτά τα λόγια, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά παράσημα στο μέρος της καρδιάς μου. Και να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα του Γρηγόρη, γιατί χάρη σε αυτούς τους απλούς Έλληνες ταξίδεψε στην Αθανασία και μπορεί να φύγει ο πατέρας μου, αλλά έμεινε ο Γρηγόρης.
Και να πω με σκήνηση πάλι ότι πού να φανταζόμουν όταν μου ζήτησε ο πατέρας μου να τραγουδήσει ένα τραγούδι στο πρώτο προσωπικό δίσκο του Σωτήρη Δογάνη που υπέγραφα εγώ τους στίχους και ο Κώστας ο Νικολόπουλος ο συνθέτης στη μουσική και εκεί συμμετείχε και ο Ιάννη Χρυσομάλης με μια σύνθεση που είχε δώσει του Σωτήρη του Δογάνη, το χορό στη ζωή. Πού να φανταζόμουν ότι θα συμμετείχε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης με ένα στίχο δικό μου που αποδείχτηκε το κύκνιο άσμα του στο τραγούδι. Τραγουδώντας τα λόγια του παιδιού του, δεν ξανάβαλε τη φωνή του στη δισκογραφία σε κάτι καινούριο. Και έτσι έφυγε από τη ζωή. Κάποια στιγμή λοιπόν με φώναξε και μου είπε: Άννα, θέλω να μου γράψεις τα λόγια να τραγουδήσω κάτι δικό σου, ρε παιδί μου. Και του λέω: Τι να σου γράψω, πατέρα. Εσύ έχεις τραγουδήσει από το ρεμπέτιο στον ποιητή. Τη ζωή μας, μου λέει, παιδί μου. Τη ζωή μας. Εσύ την ξέρεις καλύτερα από όλους. Θυμήθηκα το σπιτάκι μας στη Μυκηνών 5 στο Περιστέρι. Θυμήθηκα το πηγάδι μας στην αυλή που μου έδινε τις πετρούλες για να ρίχνω, για να πιάσουμε τα όνειρά μας. Τα όνειρά μας τα είχαμε αγγίξει όλα. Και πήγα εκεί, δεν υπήρχε το σπίτι, ήταν όλα γκρεμισμένα. Υπήρχε ένας χωμάτινος θρόνος που κάτω από εκεί ήταν το πηγάδι μας. Κάθισα, πήρα ένα μολύβι και χαρτί και έγραψα το Περιστέρι μας. Εκεί που κάναμε μια στάση, εκεί που είναι όλα τα πρώτα μας και που κάθε ολοκλήρωση προϋποθέτει επιστροφή. Το τραγούδισε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης με τη φωνή της ψυχής του και με τα λόγια του παιδιού του. Το πήρα μαζί του στην Αθανασία και εγώ τον ακούω εδώ και συμπληρώνω τα κενά μας και τις απουσίες μας γιατί για να τον έχει ο κόσμος τον στερηθήκαμε εμείς και αυτό είναι το τίμημα της δόξας. Και θα πω ότι την αυριανή εκδήλωση που ονομάζεται «Όταν οι χειρές σιωπές τραγουδούν τον έρωτα». Θα τραγουδήσουμε και κάποια δικά του τραγούδια. Θα του την αφιερώσω. Γιατί είναι αύριο μια βραδιά μνήμης για μένα και για τον πατέρα μου για κάτι πολύ προσωπικό δικό μας. Και ξέρει εκείνος, ξέρω εγώ και ξέρει και ο Θεός κάποια στιγμή πόσο δύσκολη την περάσαμε οι δυο μας και πόσο πολύ αγαπημένα την ξεπεράσαμε. Το κύκνιο άσμα του λοιπόν σε στίχους μου, μουσική Νικολόπουλου. Ερμηνεία Γρηγόρη Μπηθηκότση. Γεια σου, πατέρα, εκεί που είσαι. Να μας τραγουδάς στους αγγέλους και να μας στέλνεις την ευχή σου δρόμο μας για να περπατάμε εμείς τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και η Ελλάδα σου. Αύριο, λοιπόν, να πω πριν το κλείσουμε, ότι στον Ιαννό, με είσοδο ελεύθερη, σταδίου 24 στην Αθήνα, θα παρακολουθήσουν τη μουσική μου παράσταση «Χειρές σιωπές τραγουδούν», με τον Σωτήρη Δογάνη, τον Ηλία Κλωναρίδη, τη Λαϊκή Ορχήστρα Μπηθηκότση, τη Μέγατα Τιτζέγκου και είναι αφιερωμένη η βραδιά παράλληλα και στις κακοποιημένες γυναίκες, το καταφύγιο της γυναίκες, όπου έσοδα από το βιβλίο θα πάνε σε αυτόν τον ιερό σκοπό και ευχαριστώ και την κυρία Κέτη Γάκη Καψή, η οποία συνδιοργανώνει μαζί με τον Ιαννό την αυριανή εκδήλωση. Με είσοδο ελεύθερη, σας περιμένουμε όλες. Πατέρα, θα είσαι και εσύ εκεί, ξέρω, με το κύκνιο άσμα σου. Και εγώ θα ήθελα να πω ένα πράγμα μέσα από όλο αυτό, ότι Άννα, τα χελιδόνια επιστρέφουν πάντα. Χελιδονάκι μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Σωτήρη Δογάνη που ήταν εδώ τιμητικά απόψε έτσι να μας ομορφύνει την παρέα. Και εγώ τον ευχαριστώ πολύ, όλοι εδώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Τον Αλεξάνδρ, στον ήχο. Την Κατερινούλα μας, βέβαια. Η οποία δεν μίλησε καθόλου. Μας έβαζε τα τραγούδια. Άλλο ρόλο. Ναι, είχε το ρόλο σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι άλλο να κλείσουμε με αυτόν που μου έδωσε ζωή μαζί με τη μάνα μου τη Θεοκλία, το Γρηγόρη μας, τον Μπηθηκότση. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα, πατέρα, εκεί που είσαι. Σ' αγαπώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο έφτασε η εκπομπή με τα μουσική στο τέλος της. Ευχαριστούμε την Άννα Μπηθηκότση και τον Σωτήρη Δογάνη. Να ευχαριστήσουμε όσους φίλους και φίλες μας ακούσανε από κινητά και τάμπλετ. Να χαιρετήσουμε τα παιδιά στο chat, τον Μάρκο, την Τένια, τον Βασίλη, τον Ονειροβάτη, τη Λου, τον Mr. Black και τον Νίκο. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Τετάρτη. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Alchemy. Ακολουθεί ο Planet 314. Και θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη. Καλή συνέχεια.